Και Καλύτερα. τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Νίκο Δένδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τα είδατε, τα παρακολουθήσατε κι εσεί εδώ μαζί μα. Κύριε Χαρίτσα, να ξεκινήσω με εσά. Είδατε τη διαφορά που υπάρχει. Είναι 7 μονάδε. είναι διαχειρίσιμη αυτή η διαφορά, λέτε, κύριε Χαρίτσι. Αντέχει η κυβέρνηση μέχρι τον Οκτώβριο, δηλαδή. Ευχαριστώ καταρχά για την πρόσκληση. Ε, ναι, κύριε Αστάη, νομίζω ότι τα βρήματα που είδαμε τη δημοσκόπηση, αν και Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε και μια συζήτηση κάποια στιγμή συνολικότερη για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι ένα πολύ σημαντικό βεβαίως και χρήσιμο εργαλείο, αλλά έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και στην χώρα μας, αλλά και διεθνώ θα έλεγα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ναι, να μεγάλες να ανατροπές. Πολύ μεγάλε ναι. μεγάλες αποκλήσεις θα έλεγα να, από ναι. τα ευρήματα του δημοσκοπήνου σε σχέση με το τι πραγματικά συμβαίνει τελικά στην κάλπη. Είναι εργαλείο όμως που Είναι όμως ένα όλοι, το οποίο οπότε... πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Ναι. Ε, με αυτό ως δεδομένο, λοιπόν, θα έλεγα ότι έχουμε μπροστά μας κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω ότι ε, παρουσιάζουν μια διαφορά. Είναι όμως μια διαφορά όχι απλώς διαχειρήσιμη. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι και μια διαφορά αναστρέψιμη. Mm -hmm. Γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχουν μια σειρά από πολιτικοί παράγοντες που συνηγορούν σε αυτό το οποίο ε, υποστηρίζω. Καταρχά μην ξεχνάμε, το είπε νομίζω νωρίτερα και ο κ. Παναγόπουλος παρουσιάζοντας την... Την έρευνα της ΑΛΚΟ, της ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα κλίμα ευρωεκλογών. Κατά τα ψέματα, η πρώτη αυτή μέτρηση για τις ευρωεκλογέ. Νομίζω ότι είπαμε το δεν, ανάποδο, ότι δεν υπάρχει δεν, χαλαρό κλίμα ευρωεκλογών. Όχι, δεν υπάρχει κλίμα ευρωεκλογών. Αυτό είπαμε και θα, θα εξηγήσω τι εννοώ. <laughs> Δεν υπάρχει κλίμα ευρωεκλογών, γιατί πραγματικά τώρα ξεκινάει ουσιαστικά ναι. η περίοδο στην οποία εισερχόμαστε προ τον δρόμο προ τι ευρωεκλογέ. Και αυτό το λέω, γιατί κατά τη γνώμη μου, αυτέ οι ευρωεκλογέ έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά με ό,τι ζήσαμε στο παρελθόν ω προ τι αντίστοιχε ευ... ναι. ευρωεκλογικέ αναμετρήσει, αν θέλετε. Με αυτή την έννοια στον δρόμο προ την, προς την... <κοί> κάλπη των ευρωεκλογών. Νομίζω. Ε, και αυτό είναι μια εκτίμηση την οποία κάνω, ναι. την οποία καταθέτω στο τραπέζι και θα δούμε κατά πόσο θα επαληθεθεί συνέχεια. Ότι ακριβώ επειδή τα πολύ σκληρά διλήμματα τα οποία θα τεθούν ε, στον δρόμο προ τι ευρωεκλογέ δεν ε, είναι ίδια με αυτά τα οποία ετέθησαν σε προηγούμενε ευρωεκλογικέ αναμετρήσει, νομίζω ε, ότι αυτό θα οδηγήσει σε ισχυροποίηση εκείνων των δυνάμεων οι οποίε πραγματικά μπορούν να παρέμβουν στα ευρωπαϊκά πράγματα. Και με αυτή την έννοια, η προσπάθεια την οποία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία ή τη συγκρότηση ενό ευρύτερου προοδευτικού μετώπου σε ευρωπαϊκό, αλλά και βεβαίω θα εκφραστεί αυτό και στο ε, ευρωψηφοδέλτιο στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και στη στάση των πολιτών σε αυτήν την εποχή. Κύριε Χαρίτση, θα, θα σα βάλω κι άλλο ένα θέμα για να πάμε μετά στον κύριο Δένδια να δώσει τι απαντήσει στα ίδια ζητήματα. Ότι βλέπουμε ότι το βασικό κριτήριο mm. ε, για την ψήφο των πολιτών είναι η οικονομία. Και βλέπουμε και το δεύτερο που το είδαμε στο μισό κομμάτι της Ελλάδας ότι είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Να μείνω εγώ στο κομμάτι της οικονομίας που το 71% των ερωτώμενων λέει ότι αυτό θα είναι το βασικό μου κριτήριο που θα πάω στην κάλπη. Ε, με δεδομένο επίσης ότι... Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό έχει πει ότι είναι το ατού του, το ισχυρό του χαρτί η οικονομία. Νομίζω ότι Εδώ σε κάποια... εσάς την Εδώ, εδώ ακριβώ εκεί που κάθεστε εσεί. <laughs> Βλέπετε να υπάρχει κάποια απόκληση από αυτό που πιστεύετε σε ό,τι αφορά. Όχι, την κάθε άλλο. Με κάθε άλλο και θα σα εξηγήσω γιατί. Γιατί, πολίτες. κατά τη γνώμη μου, και αυτό ήταν το, το δεύτερο στοιχείο το οποίο ήθελα να βάλω στην συζήτηση, μια και αναφερθήκαμε στα ευρήματα τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, είναι το γεγονό ότι η κυβέρνηση του τελευταίου 8 μήνε, μετά <laughs> την έξοδο από το μνημόνιο στου 20 Αυγούστου, έχει πάρει μια σειρά από μέτρα. Μια σειρά από μέτρα ελάφρυνση, μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουν γίνει πλέον νόμου του κράτου ε, και τα οποία τώρα σιγά σιγά αρχίζει. Και νιώθει ο Έλληνα πολίτη την σημασία που έχουν στην καθημερινότητά του, που έχουν στην τσέπη του. Αναφέρομαι σε μέτρα οικονομικά, μέτρα που έχουν να κάνουν με την ελάφρυνση ω προ τι ασφαλιστικέ τα μέτρα για τη μείωση του ένφια, τα μέτρα για την επιδότηση ενοικίου, τα μέτρα βεβαίω για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου. Όλα αυτά και αυτά τα οποία έρχονται, όπω σήμερα που ήταν και η είδηση τη ημέρα βεβαίω. Θέλετε, χθες το βράδυ αργά η κατάθεση τη τροπολογία για το νέο πλαίσιο προστασία τη πρώτη κατοικία. Αυτά προφανώ και με μια κοινωνία η οποία έχει υποστεί αυτή την κρίση που υπέστη τα προηγούμενα 8-9 χρόνια. Ότι θα θέλουν χρόνο για να αποδώσουν. Ναι. Ακριβώ. Αυτό και κατά τη γνώμη μου ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Η κυβέρνηση οδηγεί στον Οκτώβριο, για Γι' αυτό ναι. ναι. σα ρωτήσω ναι. την αρχή, αν αντέχει η, οδηγεί η κυβέρνηση. Θα είμαι... Θέλω να σα απαντήσω ευθέω. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι οδηγεί στην εξάντληση τη Τραετία και είναι ένα βασικό λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση αυτή πρέπει να εξαντλήσει την Τραετία. Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό να πω ότι κατά τη γνώμη μου. Το στοιχείο το οποίο δείξατε πριν στην έρευνα που έδειξε ο κ. Παναγόπουλο ότι για του Έλληνε πολίτε βασικό κριτήριο για την ψήφο του και στι ευρωεκλογέ, και εγώ θα προσέθετα ναι. ακόμα περισσότερο στι εθνικέ εκλογέ, είναι η οικονομία, νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο τελικά θα βαρύνει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, για να πάμε στον κύριο Δένδια. Κύριε Δένδια, εσεί βλέπω χαμογελάτε ευχαριστημένο με αυτή τη διαφορά, αλλά για να δούμε. Όχι, χαμογελάω ευχαριστημένο γιατί προκύπτει από αυτή τη διαφορά. Τι εννοείται ότι προκύπτει, γιατί εξής. θέλω να σα πω κάτι. Εσεί, μιλώντα πριν από λίγο καιρό, ε, είχατε βάλει τον πύχη για τι εθνικέ εκλογέ πολύ ψηλά. Είχατε πει ότι είναι ένα 40% συναυτοδυναμία. Έχετε πύχη για τι ευρωεκλογέ. Ε, θα σα πω. Θα Αν έχετε τον ίδιο, είστε χαμηλά. Οχι, καθόλου. <laughs> Δεν θα το εξηγήσω, καταρχήν. <laughs> Όταν βλέπουμε, εγώ επειδή περιοδεύουμε αυτό το διάστημα, μην ναι. κοροϊδευόμαστε, είμαστε σε αιωνή προεκλογική περίοδο. Η αίσθηση που, που έχω είναι μεγαλύτερη από αυτό, αρκετά μεγαλύτερη από αυτό. Αλλά και αν δεχτώ αυτό το 7%, και αν θεωρήσουμε ότι δεν θα διαβριθεί, που θα διαβριθεί πάντα έτσι γίνεται μέχρι τι ευρωεκλογέ, αυτό μα οδηγεί σε μια νίκη στι εθνικέ εκλογέ. Εάν πάρουμε τα παραδείγματα των προηγούμενων δύο εκλογών, που, mm -hmm. μας, που είχαμε χάσει εμεί, το 4% που χάσαμε το 2014 και την ανάλογη διαφορά το 9% σε μια διαφορά που θα υπερβαίνει πάρα πολύ το 10%. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αν, αν είμαστε εκεί ήδη, αυτό πηγαίνουμε ολοταχώ για μια πολύ ισχυρή νίκη. Και νομίζω ότι απλώ αυτή η δημοσκόπηση δεν το αποτυπώνει σαφώ. Το υπονοεί όμω, αν κοιτάξει κανεί τι διάφορε παραμέτρου τι οποίε έχει. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή. Ο κύριο Χαρίτση, θα μου επιτρέψει να του πω, επειδή καθόταν και ο πρωθυπουργό εδώ δίπλα, αυτή προφανώ είναι η καρέκλα των πρεσβευδεστήσεων. Ξέρετε, κανεί όταν κάθεται σκέφτεται ωραία πράγματα. Η δικιά μα καρέκλα. Όχι, αυτή εδώ η διπλανή, όχι η δικιά μου, η δικιά μου, είναι των πραγματικών αισθήσεων. Έχετε μία φαίνεται για ψευδεστήσει και μία κανονική που κάτσα εγώ. Τώρα, όχι απλώ. Είναι φανερό ότι τα πάντα διευρύνονται. Αυτό που κατατίθεται αύριο δεν είναι νομοθέτημα, η τροπολογία δεν είναι νομοθέτημα βέβαια προστασία κατοικία, είναι νομοθέτημα μη προστασία κατοικία. Όλε οι παράμετροι είναι πολύ λιγότερε από τις προηγούμενες ισχύουσες. τι προηγούμενε ισχύουσε. Ό,τι υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ φαίνεται καθαρά ότι δεν επιτελείται, δεν εκπληρώνεται προ ναι, την εσείς κοινωνία. Εσεί έχετε πει ότι θα το βελτιώσετε αυτό, αλλά με ποιο τρόπο θα το βελτιώσετε, τι θα περάσετε δηλαδή εσεί στου θεσμού που δεν δηλαδή θα περάσει παρούσα πω, κυβέρνηση. Δηλαδή, Εμεί καταρχήν έχουμε, έχουμε νομοθετικό αποτύπωμα, είναι ο νόμο Χατζηδάκη του 2013, αν θυμάμαι καλά, ο οποίο είχε πολύ πιο ισχυρέ παραμέτρου προστασία από την παρούσα τροπολογία. Αλλά ξέρετε, αν μου επιτρέπετε, κυρία Στάση, στα μη μετρήσετε τι είναι αυτό που έχουν τώρα σε σχέση με αυτό που είχαμε νομοθετήσει εμεί. Παρακαλώ, μετρήστε την απόκληση ανάμεσα σε αυτό που νομοθετούν και σε αυτό που είχαν υποσχεθεί. Αν υπάρχει μέρα νύχτα, αυτό είναι μέρα νύχτα. Θυμάστε το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζί του. Εγώ δεν τα λέω συνήθω αυτά. Αλλά δεν θα έπρεπε μαζί με την κατάθεση αυτή τη τροπολογία να βγει ο αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και να πει Μα Μα συγχωρείτε. Σα εξαπατήσαμε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν καταφέραμε αυτό που σα είχαμε υποσχεθεί. Φέρνουμε κάτι άλλο, προϊόν τη ανάγκη, προϊόν ενό κακού συμβιβασμού. Αυτό μπορέσαμε, αυτό κάναμε. Μα το παρουσιάζουν πάλι ω νομοθέτημα προστασία. Για το Θεό, δηλαδή. Ναι, κύριε Γαρίτσι. Θα λοιπόν, 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 πρέπει να απαντήσετε να... εσεί, γιατί η διαφορά σα είναι μεγάλη. Ο κύριο Δένδια λέει ότι αυτή η οικονομική πολιτική στην οποία εσεί προσδοκάτε δεν είναι ικανοποιητική, άρα δεν θα αποδώσει ε, μέχρι τον Οκτώβριο. Οι πολίτε το λένε, ε, λένε εκτό από μένα. Εμένα, κύριε Στάιν, μπορεί να Εντάξει, εσεί παίρνετε 100%, 100 μου... τη δημοσκοπή. Ο κύριο Χαρίτη είπε ότι είναι εργαλείο. Να, επιτρέψτε μου να σα πω ότι μ' αρέσει να τοποθετούμε με πολιτικού όρου και όχι με, αν θέλετε, με οπαδικού. Η διαφορά από 7 θα γίνει 10, θα γίνει 15, θα γίνει 20. Έχουν ακούσει διάφορα από τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία στο τελευταίο διάστημα. Βεβαίω, έχει ενδιαφέρον <coughs> ο ίδιο ο αντιπρόεδρο του, του κόμματο του κ. Δέντια, ο κ. Γεωργιάδη, πολύ πρόσφατα έθεσε τον πύχη για τι ευρωεκλογέ πολύ πιο χαμηλά, στο 3,5%. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι περισσότερο, γιατί μόλι ακούσαμε πολύ, ενθουσιο, ε, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό ε, να παράγεται από τον κύριο Δέντια σε σχέση με τι εκλογέ του Μαου. Θα έλεγα, ναι. τα είπαμε και στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, καλύτερα. Ε, Κρατήστε ε, μικρό καλάθι. Δεν νομίζω ότι η Αλαζονία είναι καλό σύμβουλο. Αυτό νομίζω το οποίο πολιτικά πρέπει να δούμε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, κυρία Στάι, και εγώ σε αυτό επιμένω, είναι δύο στοιχεία τα οποία είδαμε και στη Μουσκόψη. Γιατί εγώ θέλω να ε, συζητήσουμε και πάνω στη Μουσκόψη, ναι, η οποία παρουσιάζει τον ΣΥΡΙΖΑ πράγματι πίσω σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά εγώ δεν θέλω να υπεκφύγω από αυτήν την ναι. ε, συζήτηση. Πρώτο λοιπόν στοιχείο, αυτό για την οικονομία, το οποίο κατά τη γνώμη μου σα είπα και πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο Έλληνα πολίτη βλέπει πλέον. Και επιτρέψτε μου, ο κύριο Δέντια δεν αμφισβητώ ότι κάνει τι περιοδίε του και καλά κάνει. Επιτρέψτε μου να πω ότι κάνω και εγώ περιοδίε. Και μιλάω πάρα πολύ κόσμο. Και τα μέτρα ελάφρυνση τα οποία ψήφισε η κυβέρνηση και πλέον αρχίζουν και εφαρμόζονται σιγά σιγά, ακουμπάνε εκατοντάδε χιλιάδε συμπολίτε μα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίση, επιτρέψτε μου να πω σε αυτό, επειδή μιλάμε για την οικονομία ω βασικό στοιχείο τη αντιπαράθεση που θα έχουμε μπροστά μα το επόμενο διάστημα και για τι ευρωεκλογέ και για τι εθνικέ εκλογέ, υπάρχει αυτή η πορεία των μέτρων που, έχει, που υλοποιεί η κυβέρνησή μα. Και από την άλλη, υπάρχει ένα πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο κάποιε φορέ εμφανίζεται, κάποιε φορέ ε, το αποκρύβει η Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, τουλάχιστον από την δικιά μου εικόνα, και ε, δεν ξέρω ο κύριο Δέντια αν το αντιμετωπίζει και αυτό στι περιοδίε του. Τρομάζει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί είναι ένα πρόγραμμα αντικοινωνικό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα πλήξει ευρύτερα τα κοινωνικά στρώματα. Με αυτή την έννοια, εγώ επαναλαμβάνω και ε, επιμένω σε αυτό το οποίο είπα στην αρχή: Η οικονομία θέλουμε, και αυτό είναι και ο στόχο μα το επόμενο διάστημα, να αποτελέσει το πεδίο τη προγραμματική άρα και τη εκλογική αντιπαράθεση του επόμενου μήνε. Γιατί εκεί πρέπει ο Έλληνα πολίτη, ξέρετε, δεν ζούμε και σε μια ε, περίοδο. Ευμάριας, όπως ίσως, ε, ευμάρεια, όπω ίσω επίπλαστα είχε καλλιεργηθεί προηγούμενε δεκαετίε, του 1990, του 1990, του 2000, ζούμε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή. Μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή για την Ελλάδα, μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη. Άρα πρέπει στου πολίτε να μιλήσουμε με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο για το ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εμεί καταφέραμε, κυρίω βάσει των θυσιών βεβαίω των Ελλήνων πολιτών, και καταφέραμε και βγάλαμε τη χώρα από το μνημόνιο. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώ πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια με μέτρα κοινωνική ελάφρυνση. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για αποκατάσταση εμπιστοσύνη των πολιτών προ του θεσμού. Ξέρετε, μια και μιλάμε για την αποκατάσταση εμπιστοσύνη των πολιτών προ του θεσμού. Το γεγονό ότι όλα τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη αρχέ Σεπτέμβρη του 2018 πλέον έχουν γίνει νόμο του κράτου. Αυτό πέρα από το ότι έχει την ηλική του συνέπεια, yeah. αν θέλετε, στι τσέπε των πολιτών, έχει και πολύ μεγάλη ε, αν θέλετε, αξία γιατί βοηθάει στην αποκατάσταση. Επειδή μίλησε και ο κύριο Δένδια πριν για ψέματα, για υποσχέσει κλπ. Στην αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη των πολιτών, όχι μόνο προ την παρούσα κυβέρνηση, αλλά προ το πολιτικό σύστημα συνολικότερα. Mm -hmm. Γιατί βεβαίω είδαμε και άλλα στοιχεία στη δημοσκόπηση. Είδαμε, για παράδειγμα, ο κανένα να προηγείται. <χω> <Είδαμε χω> στιχεία... <χω> είδαμε στι... είδαμε ναι, αλλά με πολύ διωμένα ποσοστά. Είδαμε τη Χρυσή Αυγή, και αυγή και να είναι φοράς. ψηλά. Βλέπουμε και λοιπόν... το κοινάλ, κύριε Χαρίκη, βλέπουμε... και εδώ θα ήθελα βεβαίως, να σας κάνω βεβαίως. αυτό το ερώτημα βλέπουμε, λοιπόν, πάνω και στα στοιχεία θα... της δημοσπόψης. Εγώ θα τη χαρακτήριζα μια αντιπολιτική, αντιπολιτική στάση μερίδα των Ελλήνων πολιτών, η οποία πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Και η απάντηση σε αυτό είναι ενίσχυση της κοινωνικής ατζέντα, είναι ενίσχυση των πολιτικών, οι οποίες ακουμπάνε στα ευρύτερα κοινωνικά ε, ε, στρώματα και με αυτή την έννοια γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για την οικονομία. Και ένα δεύτερο στοιχείο και θα το πω πόσο... ναι. 30 δευτερόλεπτα, <laughs> το οποίο <laughs> γιατί αρέσου, καταλαβαίνω. Κάντε αυτοκριτική. Κάνω ναι. την αυτοκριτική <laughs> μου. Εγώ δεν είμαι, <laughs> ε, είμαι ανοιχτό σε αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνω την αυτοκριτική λοιπόν, μου. Λοιπόν, ε, για... ε, ναι. Το δεύτερο στοιχείο τη δημοσκόπηση, το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, yeah. μεγάλη σημασία, είναι αυτή η τελευταία κάρτα την οποία δείξατε. Τι δείξατε στην τελευταία κάρτα, Ότι το 30% περίπου των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο του 2015 mm. δεν έχει πάει κάπου αλλού. 20 είναι 9, τα θυμάμαι τα νούμερα mm. πολύ καλά. Mm είναι μετέωρο αυτή τη στιγμή. Και περιμένει να δει τι θα κάνει. Δεν έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει πάει σε άλλα κόμματα. Είναι σε μια μιλάτε φάση. Μιλάτε βασικά πολιτικού για το ποσοστό των αναποφάσει μιλάτε. Ναι, αλλά των ψηφοφόρων ναι. του ΣΥΡΙΖΑ του Σεπτεμβρίου ναι. ναι. του 2015. Όχι γενικώ. Του Σεπτεμβρίου του 2015. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία είναι 11%. Αν δεν απατώ, αν δεν κάνω λάθο τα νούμερα, νομίζω δεν κάνω λάθο. Ναι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία κάτι νόμου. Γιατί δείχνει ότι το βασικό στίχημα το οποίο έχουμε να απαντήσουμε και του επόμενου ναι. μήνε και στον δρόμο προ τι ευρωπαϊκέ εκλογέ είναι αντίστοιχα για, αυτά, για αυτά τα στοιχεία που έχουμε εδώ. Είδατε, είχα δίκιο έτσι, στα νούμερα. Ναι. 20 συν 9 είναι 29%. Ναι. Αυτά λοιπόν, τουλάχιστον αυτό το 29%, εγώ θα έλεγα. Για να μην πω και για τα υπόλοιπα, είναι ένα στοίχημα να ξανακερδίσουμε αυτόν τον κόσμο. Είναι ένα κόσμο ο οποίο περιμένει από εμά πράγματα, είναι ένα κόσμο ο οποίο βλέπει ότι το τελευταίο διάστημα Μάλιστα. υπάρχει μια σαφή βελτίωση και νομίζω ότι αυτό είναι το, η βασική πρόκληση που έχουμε το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά έχουμε δει και άλλα στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι σε προσωπική κρίση ερώτημα ποιο μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα ευρωπαϊκά θέματα, mm. είναι, μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα σε αντίστοιχα ερωτήματα που είχαμε στι προηγούμενε δημοσκοπήσει, κύριε Χαρίτση. Και όπω επίση αυτό που είπατε ότι θα προχωρήσετε με μια, ένα κάλεσμα για μια προοδευτική συμμαχία. Βλέπουμε εδώ ότι το Κινάλ, ο οποίο είναι ο βασικό πόλο στο οποίο απευθύνατε αυτή την πρόσκληση για προοδευτική συμμαχία, κρατάει γερά, όπω είπαμε. Έχει ανεβάσει και τα ποσοστά του από τι προηγούμενε δημοσκοπήσει και μάλιστα για κάλπη ευρωεκλογών. Πιστεύετε ότι αυτή η πρόσκληση προοδευτική συμμαχία είναι κάτι που σα πετύχει. Τυχαίνει. Κυρία Στάι, ε, καταρχά για το πρώτο σκέλο, για να μην το Αλλά, προσπεράσουμε. Ναι. Θα αφήσω ό, τον κύριο Δέντη εκτό κουβέντα τώρα. Όχι, ε, μετά θα περιμένω ε, και εγώ ε, να μιλήσει. Είναι προϊόν τη αγωνία του κύριου Σαρτζή η κατανάλωση του χρόνου. Εγώ. Είναι κατανοητό. Εγώ... Τι να κάνει. Υποσχέθηκε <laughs> ότι θα είναι σύντομο τώρα. Είπα, ναι. Είπα ότι πρέπει να αναζητούμε πάντα την, την πολιτική εξήγηση στα πράγματα. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Ναι. Λέω λοιπόν το εξή. Μιλήσατε για, την, για το ποιο μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να το συνδέσω με αυτό που είπατε για τι πρέσπε νωρίτερα. Για την ε, μας είπε ο κύριος Παναγόπουλο ότι η πρα... πρα... για, για μέτρηση στην Μακεδονία, και στη, στη Μακεδονία ναι. Ναι. Ναι, και αυτού, αυτού, τη Θράκη έδειξε διαφορά με πολύ προσοχή 10%. Τον, κύριο Παναγόπουλο. τον άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Παναγόπουλο. Οπότε δεν ήταν μόνο η οικονομία, είναι και το θέμα των πρεσπών. δεν έχει νόημα τώρα και πάλι να αναλύσουμε για μια φορά, για μια ακόμη φορά, τα τη ε, συμφωνίας, συμφωνία. Αν θέλετε, στη διάθεσή σα να το κάνουμε. Όχι, δεν Αλλά χρόνο αυτό απόψη, το οποίο, ναι. το όμω έχει ενδιαφέρον είναι ότι επειδή μιλήσαμε για το ποιο μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκη δεν έχει ούτε έναν, ούτε έναν συνομιλητή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίο να κατανοεί τι θέσει του για το μακεδονικό ο κ. Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία έχει απομονωθεί πλήρω όχι από όλε τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ πολιτικέ οικογένειε, αλλά και από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Άς, Λαϊκό Κόμμα σε αυτό τι το, λέτε, το θέμα. Και αυτό Δενδύα, είναι πάρα γιατί, πολύ κρίσιμο γιατί, κατά τη γνώμη μου. Γιατί το ερώτημα αυτό δεν αφορούσε μόνο και ως προς το προς την, ως προς θέμα την εκλογική της συμπεριφορά. Κύριε Δέντια, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Δεν είμαι εγώ 20 χρόνια. 30 δεύτερα, κύριε Γαρίτση, γιατί αν τα μετρήσουμε τα 30 δεύτερα θα φτάσουμε στο 200%. Επειδή Ναι, αλλά βάζετε πολλά ερωτήματα τα οποία απαιτούν χρόνο για να απαντηθούν. Τα ερωτήματα ανακύπτουν από τη δημοσκόπηση και η αλήθεια είναι ότι αυτή η δημοσκόπηση. Βλέπετε ότι προσπαθώ να μην δίνει τη δυνατότητα. Επειδή είπατε όμω για την εκλογική συμπεριφορά στη Μακεδονία και τη Θράκη με αφορμή την Συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ νομίζω ότι ε, και αυτό ήδη φαίνεται και οι πρωτοβουλίε οι οποίε θα αναλυφθούν από την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα και ναι. με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην ε, γειτονική χώρα, νομίζω θα δείξουν ακριβώ και σε εκείνους του καλοπροαίρετου δημοκρατικού πολίτε, οι Μάς. οποίοι όμω είναι επιφυλακτικοί, λοιπόν, ναι. τα ωφέλη από αυτήν την πολύ ε, λοιπόν, σημαντική να πάω στον κύριο.